Ένας μυστηριώδης ακόμη φρουρός στα χέρια των Γερμανών. Είναι τα υπερσύγχρονα ραντάρ που χρησιμοποιούν στα πολέμους περιοχάς. Κουσταλάκι, εσύ δεν θα πας κοντά? Να δω τι τα καραγκιουζιλίκια σου. Να μυρίζω τα χνότα αυτής της βρωμιάρας του Παπαδημητρίου και των παρατρεχάμενων. Άσε που τα έκαμες. Αυτοί έχουν γίνει μια συμμορία. Τι άλλο μπορούσα να κάνω? Στεναχωριέσαι που έχασε τη δουλειά σου? Έχεις το επίδομα. Δεν μου λες εκείνο το παλιό καλό κρασί? Δεν έχει περισσέψει τίποτα? Δεν γίνεται, μωρέ Παπαδημήτρη. Θα την φτιάξετε ποτέ τη γεννήτρια? Με τσιμπαταρίες δουλειά δεν γίνεται. Άντε, μπας και δούμε καμιά σπριμέρα καμιά φορά. Όταν σας έλεγα εγώ να βάλουμε λίγο από τα επιδόματά μας. Από το επίδομα, λέει. Λεφτά δεν έχουμε να φάμε, θα δώσουμε στα μηχανήματα. Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια, μωρέ. Καλή δύναμη, πρόεδρε. Το Μικιό καλά? Με τη Ρανά. Α, καλησπέρα. Καλώς. Γυναίκα, τι θα πάμε σήμερα? Μπαρμπούνια και βρούβες. Α, να και ο Βασίλης. Ε, Βασίλη, ψωμί δεν έχει σήμερα? Έλα, Βασίλη, κάτσε. Φέρε μια ρεγγί. Καλώς ο Βασίλη. Αντωνιό, πήγαινε φέρε πατάτες από την αποθήκη. Τη ρεγγί να πάει να φέρεις. Τι κοιτάτε, μωρέ? Τι κοιτάτε, μωρέ? Μωρέ Βασίλη, για έλα στα συγκαλά σου. Τι σου φταίνει, άνθρωποι? Η δικιά σου πέρα δεν είναι, Γιώργη? Πέρα δεν είναι? Χωρίς πατέρα. Σαν πως εγώ τι είμαι χωρίς εσένα? Μια νεκρή είμαι. Ολομόναχη στο χωριό σου. Μην το κάνεις αυτό. Πρέπει να φύγω.
φορά. Μαζεύω λεφτά για να αγοράσω μια λίρα. Τι να την κάνεις τη λίρα? Να μάθω να παίζω. Ποιος θα σου μάθει να παίζεις? Ο Παπακαζάκος. Αυτός ξέρει. Θα σκεφτώ ένα κόλπο για να μαζέψω λεφτά και να σου τα δώσω. Αλήθεια λες? Ο Νίκος είναι αυτός. Πού? Τι πω. Γρηγόρησε με από δίπλα. Πώς μου την πέτρα. Τι να την κάνεις. Έλα. Τι έγινε, τι πάθατε? Τρέχαμε. Αυτό φαίνεται. Σας κυνηγούσε κανείς? Τι θα γίνει, θα μιλήσετε? Ε? Δημήτρη! Οι άντρες πάντα κρατάνε το λόγο τους. Έτσι δεν μου είπες? Ναι. Εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Υπάρχει? Υπάρχει? Υπάρχει. Βρήκες το Βαλέρι. Τέσσερις περάσανε. Δεν τσέπεις τον έβρε. Κλέβεις. Α, επνίξω τώρα. Μπα, τι έκπληξη είναι αυτή? Πώς μπορώ να εξυπηρετήσω τις κυρίες? Ένα πράγμα θα σου πω μόνο. Και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αν τολμήσεις να ξαναπλησιάσεις τον Δημήτρη, θα βρεθείς στη φυλακή από εκεί που ήρθες. Την ακούτε, ρε? Απειλή. Φαίνεται πως δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει. Εσύ δεν έχεις καταλάβει με ποιον έχεις να κάνεις. Αν το ξαναγγίξεις, δεν θες να ξέρεις μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Άκουσε και τα δασκαλά. Αν ο Δημητράκης σου ξαναπετάξει πέτρα, σου δίνω το λόγο μου πως θα τον βρεις να επιπλέει νεκρό στη θάλασσα. Κατάλαβες? Πάμε να φύγουμε. Δεν σε φοβάμαι. Πάμε να φύγουμε. Δεν σε φοβάμαι. Ευγενία, θέλω να μου υποσχεθείς πως αν πάθω κάτι, θα προσέχεις τον Δημήτρη. Μου το υπόσχεσαι?